Φίλε και φίλοι του ενός.gr καλησπέρα σας, είναι Παρασκευή και είναι το σχόλιο της ημέρα, που αν μη τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε μια πραγματικά απίστευτη απόφαση που έβγαλε το, ε, το αθλητικός δικαστής που δεν είναι άλλο από την επανάληψη του αγώνα τη ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ε, λόγω μη καταλογισμού φάουλ στην τελευταία φάση του «Ζήση πάνω στον λόγο». Όπω ε, όπως είχαμε πει και εμείς από την πρώτη στιγμή ότι προφανώς είναι φάουλ, αλλά γι' αυτό ε, κρίθηκαν οι διαιτητές, τιμωρήθηκαν και δεν θα ξανασφυρίξουν αυτή την αγωνιστική, αλλά με την ένσταση αυτή πήγε στον αθλητικό δικαστή, ο οποίος σε μια απίστευτη απόφαση, πρωτοφανή στα μπασκετικά χρονικά, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίω. Ε, είπε ότι ο αγώνας θα ξαναγίνει γιατί δεν δόθηκε το φάουλ. Να θυμίσω εδώ ότι ο αθλητικός δικαστής έχει αρμοδιότητα να κρίνει μόνο περιπτώσεις που έχουν, που έχουν να κάνουν με το χρόνο. Δηλαδή, αν κάποιο καλάθι είναι εκπρόθεσμο, αν έχει τελειώσει ο αγώνας, αν έχουν περάσει ε, τα 8 δευτερόλεπτα που πρέπει για τη σέντρα. Ε, δεν έχει καμία αρμοδιότητα πάνω σε φάουλ. Δηλαδή, ο δικαστής δεν μπορεί να γίνει διαιτητής και να κρίνει αν μια φάση είναι φάουλ ή δεν είναι. Αυτό... Ε, το χειρότερο που κάνει είναι ότι δημιουργεί ένα πολύ κακό δεδικασμένο πλέον οποιαδήποτε ομάδα χάνει θα παίρνει μια φάση, θα πηγαίνει το βίντεο στον αθλητικό δικαστή και θα λέει ορίστε, εδώ αδικήθηκα και θα ξαναγίνεται ο αγώνας οπότε καταλαβαίνετε ότι όχι πρωτάθλημα δεν πρέπει να τελειώσει έτσι αλλά ας πούμε τώρα ότι είναι Αρχή του πρωταθλήματο, κάποια μάτια δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε αυτό να γίνεται στο τέλο του πρωταθλήματο, που κάποιε ομάδε μπορεί να, είναι, να μάχονται για την παραμονή, ή να γίνει σε τελικού πρωταθλήματο. Θα παίζουμε τελικού για κανένα μήνα. Τα μάτια θα γίνονται δύο, τρει, τέσσερι φορέ, μέχρι κάποια ομάδα να αποφασίσει ότι δεν έχασε λόγω τη διαιτησία. Μιλάμε για μια απίστευτη απόφαση, ένα πάρα πολύ κακό διεδικασμένο, που όχι μόνο καταστρέφει τον μπάσκετ. Αλλά είναι και εντελώ παράλογο. Ε, περίμενα με αγωνία να δω ποιο θα είναι το σκεπτικό τη απόφαση και να το διαβάσω, αλλά αυτό κι αν ήταν κωμικό. Ε, ο αθλητικό δικαστή εξηγεί, λε και είναι διαιτητή, για ποιο λόγο είναι φάουλ. Και αναφέρει μέσα ότι ο Λόβ σουτάρει, πέφτει πάνω το ζήσεις, ε, έχουν επαφή. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Παρ' όλα αυτά, ε, η ΑΕΚ, όπω δήλωσε, δεν θα κάνει ένσταση και πολύ καλά θα κάνει για μένα. Και για να πάμε στα ουσιώδη, ε, ο ΠΑΟΚ πλέον θα πρέπει να ξανάρθει στο ΆΚΑ. Το κακό για αυτόν είναι ότι επειδή ο αγώνα θα ξαναγίνει από την αρχή, θα γίνει με τα καινούργια ρόστερ. Δηλαδή δεν θα γίνει με αυτού που ήταν δηλωμένοι σε αυτόν τον αγώνα, αλλά με, την... με τι ομάδε που θα έχουν το χρονικό σημείο που θα οριστεί ο αγώνα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν όλα πάνε καλά να χτυπήσω ξύλο, η ΑΕΚ θα είναι με τον Λοτζέσκι, με τον Χρυσικόπουλο, με, το Moses, με τον Μόζη, με τον Σλότερ, δηλαδή όλου αυτού του παίχτε που δεν έπαιξαν στο πρώτο μάτ. Έτσι διάλεξε ο Πάοκ και αυτόν τον ένα πόντο που έχασε θα τον πληρώσει με 20 άρα, έτσι αν γίνουν όλα φυσιολογικά. Ο καθένα κρίνει από τι επιλογέ του. Η ΑΕΚ για μια ακόμα φορά έδειξε αυτό που πρεσβεύει η ιστορία τη και δεν είναι άλλο από ότι θέλει να κρίνονται όλα τα παιχνίδια μέσα στι τέσσερι γραμμέ του αγωνιστικού χώρου. Αυτό δήλωσε και με την ανακοίνωσή τη ότι είναι έτοιμη να παίξει με όποιους διαιτητές θέλει ο ΠΑΟΚ και με όποιους δικαστές και έτσι όπως έπρεπε να κάνει. Πλέον ας έρθει ο ΠΑΟΚ να δούμε αν ήταν σωστό ή λάθος αυτό που έκανε. Κατ' εμέ ήταν λάθος και γι' αυτό θα το πληρώσει με μια 24 κεφάλι. Καλό βράδυ.